Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καργόπουλε. Καλό σας μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να με ευχαριστώ να ακούσετε λίγο θόρυβο, γιατί είμαι στο σχολείο. Είχαμε ένα μάθημα μέχρι τώρα. Θα έχουμε πολύ ωραίο background. Εντάξει, μια χαρά για μας. Θα ακούμε παιδιά στο σχολείο. Ωραία. Να πούμε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση για δεύτερη εβδομάδα σε ΡΙΤ ΣΟΛΜΕ από όλες τις παρατάξεις. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο και 3 ώρες τάσεις εργασίας διευκολυντική, να μπορούν οι συνάδελφοι μαζί με τους μαθητές να κατέβουν στο συλλαλητήριο, και καλούμε σε όλες τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Δεν είναι μόνο στα Προπήλαια αύριο 12 στην Αθήνα, αλλά είναι και σε όλες τις μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, όπου φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν. Και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι είχε γίνει σε όλη τη χώρα, υπήρχαν καλέσματα για όλη τη χώρα. Και την προηγούμενη εβδομάδα, και να σχολιάσω και λίγο αυτό που είπατε, που ήταν έξυπνο, είναι τακτική γενικώς της κυβέρνησης και του Υπουργείου να βαφτίζει με διάφορα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μη κρατικά, την κατηγοροποίηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών αξιολόγηση. Την ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν απεγκλωβισμός, να σας θυμίσω, των μαθητών από τμήματα που δεν θέλαν να μπουν. Λοιπόν, γιατί τους είχαν δεμένους τους μαθητές στα τμήματα αυτά και δεν τους αφήνανε. Ήταν εγκλωβισμένοι σε τμήματα που δεν θέλαν να μπουν, και τώρα θα χρειαστεί να πληρώσουν βέβαια για να μπουν στα τμήματα που θέλουν. Ναι, αλλά θα είναι ανοιχτές οι πόρτες, δεν θα είναι εγκλωβισμένοι. Ναι, θα είναι ανοιχτές με βάση το πορτοφόλι της οικογένειας βέβαια, γιατί δεν θα είναι ανοιχτές για όλους. Να πούμε ότι εμείς αντιδρούμε καταρχήν γιατί είναι, αν θέλετε, και χτυπάει δομικά το ρόλο του εκπαιδευτικού πέρα από το πολιτικό σκέλος. Εμείς δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τους μαθητές μας με βάση το οικονομικό background της οικογένειας. Θεωρούμε δηλαδή ότι ο κάθε μαθητής με βάση τη θέληση και τις κλίσεις που έχει θα πρέπει να σπουδάζει. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο δηλαδή η οικονομική του προέλευση, η κοινωνική, το φύλο, η φυλή, για το αν θα σπουδάσει κάποιο παιδί ή όχι. Και δεν μπορούμε να ανεχθούμε, να το αργομάθουμε, είχα πριν λίγο, ένα παιδί που κάνει μια σοβαρή προσπάθεια μέσα σε ένα σχολείο με αρκετούς μετανάστες, να γράφει 14-15 χιλιάδες μόρια στις πανελλαδικές και να μην μπαίνει ούτε στη νοσηλευτική, και αν έχει να δώσει ο πατέρας του ή η μάνα του 15.000 ευρώ, να μπαίνει στην ιατρική. Αυτό δεν είναι ούτε αξιοκρατία ούτε αριστεία. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, και βέβαια οι μαθητές και οι φοιτητές δεν μπορεί να είναι και πελάτες. Εδώ που τα λέμε, δηλαδή, χτυπάει την ίδια τη δομή, οργανικά της εκπαίδευσης, του περιεχομένου δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε εκπαίδευση. Και βέβαια να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Έχουμε δοκιμάσει εμείς οι εκπαιδευτικοί το τι σημαίνει αγοράζω πτυχία. Μετά το προσοντολόγιο το λεγόμενο και τον νόμο Γαυρόγλου, που μπήκε κριτήριο διάφορα τέλος πάντων, από σεμινάρια μέχρι διπλώματα, κριτήριο διορισμού, που χιλιάδες συνάδελφοι αγόρασαν πρώτο μεταπτυχιακό, δεύτερο μεταπτυχιακό, σεμινάριο, ταϊλανδέζικο proficiency, ECDL. Τώρα θα αγοράζεται και το βασικό πτυχίο μαζί με ένα μεταπτυχιακό δώρο, με αυτό το κύκλο που θα ανοίξει. Πιστεύετε ότι αυτή θα είναι δηλαδή η κατάληξη της δημιουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, διότι η επίσημη άποψη είναι ότι έτσι θα έρθουν μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα, θα στηριχθεί επίσης και το δημόσιο πανεπιστήμιο? Ναι, καταρχήν το δημόσιο πανεπιστήμιο υποβαθμίζεται διαρκώς. Είναι και το νόμος έτσι, λέγεται αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου και ίδρυση. Υποβαθμίζεται διαρκώς. Οι ίδιοι πανεπιστημιακοί τα λένε. Είδαμε το Πολυτεχνείο. Εγώ τέλειωσα το τμήμα χημίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, βασικές σπουδές. Τα 56 μελίδα, όταν πήρα πτυχίο πριν 25 χρόνια. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι 34 καθηγητές στο ίδιο τμήμα, η μισή πάνω από 60 χρονών. Έκανα περισσότερες εργαστηριακές ασκήσεις πριν 25 χρόνια από ό,τι κάνουν οι φοιτητές του Χημικού Ιωαννίνων τώρα, που υποτίθεται ότι όσο εξελίσσεται η επιστήμη, και ειδικά μια επιστήμη αιχμής όπως η χημεία, θα έπρεπε οι ασκήσεις, τα μαθήματα να είναι πιο πλούσια. Τα κτίρια είναι ίδια και ασυντήρητα. Συνειδητά λοιπόν έχουν υποβαθμίσει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Συνειδητά ιδιωτικοποιούν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ψάχνει να βρει χορηγούς, προγράμματα για να μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί υπάρχει χρηματοδότηση. Και βέβαια η ίδρυση των ιδιωτικών θα συμβάλλει στην ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση και στην ιδιωτικοποίηση. Έχουμε παραδείγματα πολλά και σε άλλους τομείς. Υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία, ανοίγουν συνέχεια. Αυτό αναβάθμισε τα δημόσια σχολεία. Υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία, αναβαθμίστηκαν τα δημόσια νοσοκομεία. Μην πούμε τώρα για τις μετατρένα, γιατί είναι τραγικό το παράδειγμα, μην το θυμόμαστε. Το αν η ιδιωτικοποίηση τέλος πάντων αναβάθμισε. Και βέβαια υπάρχει και η εμπειρία του εξωτερικού. Δηλαδή, αυτό που έγινε επί της ουσίας στην Αγγλία, στην Αμερική, έγινε κατηγοριοποίηση των πανεπιστημίων. Υπάρχουν πανεπιστήμια στην Αγγλία, όπως είναι η Οξφόδη, το Κέμπριτζ, το Ιμπίρια, που είναι πολύ πιο καλά, να το πω έτσι, από το καλύτερο ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν όμως εκατοντάδες πανεπιστήμια, τα οποία είναι πολύ χειρότερα και από ένα χαμηλότερο επίπεδο και από ότι ένα κέντρο κατάρτισης. τα ξέρετε, φαντάζομαι. Ναι, προφανώς έχει να κάνει και με την αντίστοιχη ποιότητα. Έχουμε και σπουδές και όλα αυτά, αναλόγως με το τι πρέπει να πληρώσει ο καθένας. Και παντού. Και στα δημόσια και στα ιδιωτικά. Και βέβαια αυτοί που θα σπουδάσουν στα πανεπιστήμια, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, που δεν υπάρχουν και ιδιωτικά με αυτή την έννοια που λέει η κυβέρνηση, τέλος πάντων, είναι αυτοί που έχουν χρήματα. Είναι πραγματικά στο εξωτερικό, αυτό έγινε, είναι στην Αγγλία. Είναι πραγματικά, πώς να το πω, ανήκουστο για ένα παιδί που έρχεται από την εργατική τάξη να σπουδάσει σε ένα καλό πανεπιστήμιο. Εδώ στην Ελλάδα, τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, προφανώς υπάρχει το χάλι των φροντιστηρίων, προφανώς οι γονείς βάζουν το χέρι στην τσέπη, αλλά μπορούσε και ακόμα μπορεί, να το πω έτσι, με ζόρι βέβαια, ένα παιδί το οποίο προέρχεται από μια λαϊκή οικογένεια να μπει στην ιατρική. Χώρες που έχουν προχωρήσει αυτές οι αλλαγές που ευαγγελίζεται εδώ η κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιδί που προέρχεται, ένα μεταναστόπουλο, να το πω έτσι, που οι γονείς του είναι εργαζόμενοι, να σπουδάσει στην ιατρική, στην Αμερική, στην Αγγλία. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Θα πρέπει να είναι μια διάνοια, να το πω έτσι, ένα παιδί στα 10.000. Για να πάρει μια υποτροφία. Εδώ οριακά θα μπορέσει δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα φροντιστήρια που απαιτούνται για να μπορέσει να μπει μέσα στο πανεπιστήμιο. Και αυτό που γίνεται στην Αμερική, που φτάνει ο άλλος 50 χρόνων και ακόμα χρωστάει το φοιτητικό δάνειο. Που έχει πάρει, δεν μια ζωή δηλαδή. Το κουβαλάνε μαζί τους, δεν μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα γιατί ακόμα ξοφλάνε τα δάνεια. Το κουβαλάνε. Όχι, λέμε πως. Και εδώ προφανώς εμείς θα θέλαμε το δημόσιο σχολείο τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι, όπως και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά το νόμος που φέρνει η κυβέρνηση θα κάνει ακόμα χειρότερο και το πανεπιστήμιο και το σχολείο. Και εδώ να βάλω και μια πτυχή. Συζητιέται το εθνικό απολυτήριο. Και οι εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, και από την προηγούμενη κυβέρνηση ακουστεί αυτό. Την προπροηγούμενη εννοώ, σε κάθε τάξη. Αυτό όπως το καταλαβαίνω θα μετατρέψει το Λύκειο ακόμα περισσότερο σε εξεταστικό κέντρο, ακόμα πιο σκληρός ο ανταγωνισμός που θα υπάρχει, και αυτό θα οθήσει πολλούς μαθητές έξω από το Γενικό Λύκειο. Ήδη δηλαδή η Τράπεζα Θεμάτων και η ελάχιστη βάση αγωγής και συνδυασμού έχει υψώσει φραγμούς, εμπόδια, θα υψωθούν ακόμα περισσότερα. Μάλιστα. Και δεν είναι θέμα, να το πω έτσι, εξετάσεις. Εννοείται ότι τα παιδιά θα επιλέγουν να μην πηγαίνουν καν. Ναι, θα πηγαίνουν, γι' αυτό κατέβηκε και το νομοσχέδιο για την τεχνική εκπαίδευση, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εμείς κάνουμε την κινητοποίηση και γι' αυτό αύριο. Δευτέρα συζητήθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών, το Πρωθυπουργείο και η Ομοσπονδία αρνητικά, πάλι ομόφωνα, και αύριο ψηφίζεται στη Βουλή. Όπου στην ουσία φτιάχνουν κάποια μεγάλα κέντρα, όπου θα στηβάζουν μέσα τα ΕΠΑΛ, τις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, τα ΙΕΚ. Και βέβαια διατηρεί και όλο το προηγούμενο πλαίσιο από τον προηγούμενο νόμο, που θα αποσχολιοποιούνται παιδιά από τα 15 τους χρόνια και θα οδηγούνται σε μια φθηνή κατάρτιση βορρά στην εργοδοσία. Γιατί στα ΕΠΑΛ, έτσι όπως είναι τώρα. Εργατικά και χέρια θα βγαίνουν από εκεί. Ναι, γιατί τα ΕΠΑΛ όπως είναι τώρα, που πάλι δεν είναι όπως τα θέλαμε, είναι εξοπλισμός, είναι απαράδεκτος, τα εργαστήρια παρκιωμένα, ελλείψη προσωπικό. Αλλά τα παιδιά κάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, προσπαθούν να συγκροτήσουν την προσωπικότητά τους, κάνουν τη μαθητεία μετά τα 17 χρόνια, στα 18 και μετά βγαίνουν στην παραγωγή. Όταν αποσχολοποιείς ένα παιδί από τα 15, χωρίς να έχει γενική μόρφωση, χωρίς να αντιλαμβάνεται την κοινωνία, τη φύση, το τι πραγματικά συμβαίνει γύρω του, και το πετάς με μια φθηνή κατάρτιση στα χέρια της εργοδοσίας, θα είναι ο ελαστικά εργαζόμενος των 500 και των 600 ευρώ. Κύριε Καργόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να πω μια τελευταία κουβέντα. Πραγματικά καλούμε να σταματήσει και αυτό το γαϊτανάκι που εξηγήσει την προηγούμενη εβδομάδα κατά τρομοκράτηση των μαθητών. Έχουμε διάφορα φαινόμενα, να απειλούνται οι διευθυντές να καταγγείλουν τους μαθητές ή τους γονείς και να κάνουν μηνύσεις στα αστυνομικά τμήματα, περιπολικά έξω από τα σχολεία. Με αφορμή τι το συλλαλητήριο. Καταλήψεις που έχουν γίνει, κλείνουν τα σχολεία τη μέρα της Κιλούπης και κατεβαίνουν. Οι μαθητές μας είναι ελεύθεροι άνθρωποι, σκεπτόμενοι. Όταν τα κόμματα που κυβερνούν δίνουν εκατομμύρια για να εφαρπάξουν την ψήφο τους, τότε είναι όριμοι πολίτες. Αλλά όταν χρειάζεται να κινητοποιηθούν για το μέλλον τους, τότε είναι καθοδηγούμενοι, πώς να το πω, και χειραγωγούμενοι. Έτσι, λοιπόν, είναι ελεύθεροι άνθρωποι, έχουν κάθε δικαίωμα να αποφασίζουν με την αυτοτέλεια που έχει το μαθητικό κίνημα τις μορφές που επιλέγουν και να κατεβαίνουν στο συλλαλητήριο. Και να σταματήσουν και κάτι κινήσεις δίθεν αγανακτισμένων πολιτών και γονέων, γιατί ο κλάδος μας έχει πικρή πείρα. Γενικώς από τους αγανακτισμένους, όχι μόνο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε όμως. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Στο συλλαλητήριο όλοι. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Καργόπουλο. Ευχαριστούμε.